Καλή σας ημέρα και από εμάς. Είμαστε μπροστά από τον νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ίσως το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας και ένα από τα πιο σημαντικά νοσοκομεία αναφοράς. Έχω δίπλα μου την κυρία Νάγια Ρενδούμ, η οποία είναι δικευόμενη παθολόγος. Έρχεται σε επαφή κάθε μέρα με τα έκτακτα περιστατικά και με ασθενείς που βρίσκονται στις εντατικές και στις κλινικές COVID. Μου λέγατε νωρίτερα, κυρία Ρενδούμ, καλή σας ημέρα, ότι συνέχεια οι εισαγωγές αυξάνονται και ότι αρχίζουν και οι διασωληνώσεις γίνονται όλο και περισσότερες, σωστά? Σωστά. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη πλέον μέσα στα περισσότερα νοσοκομεία και στον Ευαγγελισμό πιο ειδικά. Με αποτέλεσμα και εμείς οι γιατροί και συνολικά οι υγειονομικοί να ανησυχούμε. Ακριβώς λόγω της ανόδου των κρουσμάτων και της ανόδου των εισαγωγών, κατ' επέκταση και των ασθενών που χρειάζονται διασωλήνωση, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, μια δυσκολία που αντιμετωπίζουμε με την έλλειψη προσωπικού που αντιμετωπίζουμε μέσα στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε λήψεις μεγάλες σε ιατρικό και νοσηλευτικό και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό. Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Ρενδούμη, εάν θα έχουμε μεταφορά ασθενών από εντατικές, όπως μάθαμε πριν από λίγο από το Αττικό νοσοκομείο, και στον Ευαγγελισμό. Δηλαδή να φύγουν ασθενείς από τις ΜΕΘ για ιδιωτικά νοσοκομεία ή για άλλα νοσοκομεία, για να απελευθερωθούν κρεβάτια που θα χρησιμοποιηθούν για τις, πώς το λένε, για COVID. Να σας πω, είναι ένα μεγάλο ζήτημα το ότι οι κλίνες ΜΕΘ που αναφέρονται, κάτι λιγότερο από 1000, αφορούν, όπως είπατε, συνολικά τους ασθενείς, ναι, τόσο με COVID όσο και, non-COVID, δηλαδή αφορούν το σύνολο των περιστατικών. Είδαμε την προηγούμενη φορά, ενδεχομένως να υπάρξει και τώρα, όπως λέτε, αυτή η μεταφορά ασθενών από το δημόσιο πάλι στον ιδιωτικό. Λέγατε, κυρία Ρενδούμη, λοιπόν, ότι θα πάνε ασθενείς και από τον Ευαγγελισμό. Εγώ αυτό κατάλαβα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι και ζητήματα τα οποία τα συζητάει η διοίκηση του νοσοκομείου, η υπεύθυνη. Στη συνέχεια ενημερώνονται όλοι οι υπόλοιποι. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή, ακριβώς επειδή χρειάζονται οι κλίνες ΜΕΘ τόσο λοιπόν για όλα τα υπόλοιπα περιστατικά, όπως είπατε και εσείς πριν, όσο και για τα περιστατικά που θα χρειαστεί να διασωληνωθούν λόγω κορονοϊού, είναι ένα ζήτημα λοιπόν, όλο το παιχνίδι, να το πω με έναν τρόπο, θα κριθεί από το πόσες διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ θα έχουμε. Και είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη δική μας αγωνία, ακριβώς επειδή από τις περίπου 1000 κλίνες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή, κάτι λιγότερο δηλαδή, πολλές από αυτές, ακριβώς λόγω και της έλλειψης προσωπικού που συζητούσαμε πριν, δεν είναι ενεργείς. Έτσι είναι, σωστό είναι. Γιατί άμα υπήρχαν λοιπόν και νοσοκόμοι, θα ήταν κατάσταση και καλύτερα. Κυρία Ρενδούμη, υπάρχουν υποδομές για να αντιμετωπίσετε ένα μεγαλύτερο κύμα της πανδημίας? Δηλαδή, αν αρχίζουν και αυξάνονται τα κρούσματα, τι μπορείτε να το αντιμετωπίσετε, τι θα γίνει, ναι? Τα πράγματα δεν φαίνονται να είναι βίωνα, να σας πω την αλήθεια. Και αυτό έχει να κάνει τόσο με το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά μεγάλες ελλείψεις και στον Ευαγγελισμό σε προσωπικό, με αποτέλεσμα το ήδη υπάρχον να είναι εξοντωμένο και ενδεχομένως σε μαζική αύξηση των κρουσμάτων να δυσκολευτούμε πραγματικά να ανταπεξέλθουμε. Από την άλλη, είναι ένα δεύτερο ζήτημα αυτό που είπατε και πριν, το θέμα με τις κλίνες ΜΕΘ. Αυτό είναι. Και αυτές είναι περιορισμένες. Χρειάζονται πάρα πολύ άμεσα να προχωρήσουμε, προχωρήσει η ανάπτυξή τους, εν πάση περιπτώσει, και στον Ευαγγελισμό και συνολικότερα, γιατί για μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδιανόητο και απορριπταίο το να χρειαστεί να δούμε καταστάσεις Ιταλίας και να... Βέβαια. Βέβαια. Πρέπει λοιπόν, να πούμε σε κλίμα, να αποφασίσουμε... Ποιος θα ζήσει και ποιος... Ευχαριστώ και εγώ. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς τι είναι. Είναι παθολόγος στην κλινική COVID του νοσοκομείου. Καλή δύναμη να σε ευχηθούμε εσάς.